Δηλαδή, δεν δε, 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 το <μεταβουραμμα> εντάξει, Ευτυχώ έμεινε μόνο σε εμά του δύο. Πώ κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει με σένα, Ποια ήταν τα πρώτα συμπτώματα που σου χτύπησαν καμπανάκι. Επειδή αυτό που έχει ξεκινήσει από τον Φε... Φεβρουάριο-Ιανουάριο, Πρωτοσπαντό στην χώρα μα, Έχω ξαναπάθει δέκατα, δηλαδή, <συσίλια> και αδυναμία. Θεώρησα ότι μπορεί να έχω ένα κρύωμα παρότι πρόσεχα γιατί σου ξαναλέω ότι δεν ήθελα να. Εννοείται την τήτωση προσεκτικό για να μην κολλήσει κάποιο άλλο, ασχέτω αν δεν είχα κάνει τεστ. Mm -hmm. Οπότε, όταν άρχισα να έχω 10 θεώρησε ότι μπορεί να έχω ένα κρυολόγημα. Κρύωσα λόγω τη εποχή. Yeah. Την τρίτη μέρα που ξυπνάω, μου λέει, Γυναίκα, μου ότι έχω κι εγώ δέκατα. Οπότε δεν χρειάστηκε να σκεφτώ κάτι παραπάνω. Πήρα τηλέφωνο, ήρθαν σπίτι μου, μου κάνανε τεστ. Είχε μόνο δέκατα. Αυτά τα συμπτώματα είχα... που λένε έλλειψη Είχε... όσφρηση, έλλειψη okay. γεύση, αυτά δεν τα εσύ. Τι πρώτε δύο με τρει μέρε είχα αυτό το δέκατα και μία δυναμία. Mm -hmm. Μέχρι εδώ είναι όλα καλά. Κάνω και το τεστ και βγαίνει θετικό. Την τρίτη προ τέταρτη μέρα ξεκινάω να έχω πυρετό. Λέω... Κάνει το τεστ και το τεστ βγαίνει θετικό. Ναι. Τι ένιωσε εκείνη την ώρα, λε, όπ, την πατήσαμε. Τι, ασύ... έχω... Γενικά μέσα μου έχω πολύ τεράστια την ευθύνη του να μην. Πειράζω εγώ κάποιον με αυτό που έχω κάνει. Σταναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί κόλλησα τη γυναίκα. Δηλαδή, εντάξει, με πήρε από κάτω εννοώ ότι. Όχι, λέω. Δηλαδή, εντάξει. Δεν παίζει να το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Από το άλλο το κομμάτι δεν αγχώθηκα. <συσιακά> δεν, δεν φοβήθηκα, όχι. Φοβήθηκα κάποια στιγμή, όχι εκείνη τη στιγμή. Είπα ότι, οκ, θα το ξεπεράσω και αγχώθηκα. Ευτυχώ δεν είχα έρθει σε επαφή με κανέναν, ούτε με του γονεί τη Κρίστη, ούτε με τη με την, με, με την δικιά μου τη μητέρα. Οπότε δεν. Λέω, οκ, θα το περάσω. Μετά την τρίτη, τέταρτη μέρα. <ουλίως> άρχισα να έχω πάρα πολύ πυρετό. Και το δεν ήταν το ότι είχα 39-39 μισό πυρετό, ήταν ότι ήταν ασταμάτητο. Mm -hmm. Δηλαδή, όταν, όταν, ο πυρετό είναι ασταμάτητο, δηλαδή είναι ότι κάνει 23-24 ώρε τη μέρα, αυτό σημαίνει ότι δεν, δεν, υπάρχει λογική. Δηλαδή, αρχίζει πλέον ο οργανισμό σου και λειτουργεί πολύ διαφορετικά από Γιατί έχει τύχει να έχω αρρωστήσει αρκετέ φορέ στη ζωή μου και να έχω και πυρετό και να είμαι και αδύναμο και έχω, 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 περάσει γενικά πάρα πολλά. Αυτό το πράγμα το έχω ξαναζήσει. <ουλίως> <ουλίως> γιατί πήρε το μιλάμε. Μιλάμε για 39,5, αλλά δεν ήταν 39-39,5. Εγώ δεν σταμάτησα να βάζω και θερμόμετρο γιατί δεν άντεχα. Δεν, υπήρχε, και νόημα δηλαδή. Αλλά το θέμα ήταν ότι είχε γίνει κάτι απίστευτο. Δηλαδή είχα 24 ώρε εκτό από μία με δύο ώρε που ήταν 12 με δύο. Ακούγεται αστείο, 12 με δύο σταματούσε ο πυρετό. Είχε ρεπό πυρετό. Όχι, δεν καταλάβαινα. Όχι. Θα σου μιλήσω, είναι πάρα πολύ σοκαριστικό αυτό που Αυτή η ασθένεια έρχεται και αυτό που σου λέω τώρα, μιλάω εκ μέρου χιλιάδων ανθρώπων που το περάσαν κάπω έτσι. Και ε, δεν μιλάω στου ανθρώπου που το περάσαν με δεν μιλάω στου ανθρώπου που περάσαν πολύ σοβαρά. Αυτή η ασθένεια έρχεται και μπαίνει μέσα σου, σε σκαλίζει, σε ακτινογραφεί και πρώτα απ' όλα έρχεται και κάθεται στα πνευμόνια σου. Α δούμε που κάθεται στα πνευμόνια σου, πάει να πει ότι αρχίζει και έχει έλλειψη οξυγόνου. Ο οργανισμό σου τρέφεται από το οξυγόνο. Το αίμα σου Μεταφέρεται, μεταφέρει το οξυγόνο στον εγκέφαλο, στην καρδιά. Όταν αρχίζει να έχει έλλειψη οξυγόνου, πάει να πει ότι οτιδήποτε πρόβλημα έχει, ξεθάβεται. Mm -hmm. Ή το οξυγόνο, στην ουσία, είναι αυτό που σου δημιουργεί τον οργανισμό, τα αντισώματα, να, να το πολεμήσει. Οπότε έρχεται και μπαίνει μέσα σου και προσπαθεί να σε ξεθάψει οτιδήποτε υπάρχει κακό και να το βγάλει στην επιφάνεια. Τι αδυναμίε του οργανισμού. Μπράβο. Οπότε όλο αυτό ξεκινάει από εκεί αρχίζει να έχει πυρετό, δηλαδή έχω, είχα σταμάτη το πυρετό. Γίνεται 3, 4, πέντε μέρε συνεχόμενε. Ο πόνο είναι αφόρητο λόγω τη έλλειψη οξυγόνου. Και επειδή έχει τύχει να αρρωστήσω στα Ιμαλάια λόγω έλλειψη οξυγόνου με την όσο των ορειβατών, ήταν κάτι παρόμοιο. Δηλαδή εννοώ το πόνο στο κορμί μου, το συγκρίνω με εκείνο τον πόνο. Που η νύχτα ήταν από τι χειρότερε νύχτε τη ζωή μου. Γιατί πραγματικά να Πότε κατάλαβε ότι Οκ, okay, εδώ τώρα τα πράγματα έχουν σοβαρέψει. Έχω τόσε μέρε 39-39,5 πυρετό. Ναι. Είμαι σε μια πλήρη αδυναμία. Πρέπει να κάνω κάτι. Όταν ξεκίνησε από τον πυρετό τρίτη με τέταρτη μέρα, άρχισα να μην μπορώ να φάω γιατί δεν έχει πάρα πολύ πυρετό, κόβει τη όρεξη. Mm. Οπότε άρχισα να μην μπορώ να φάω. Προσπαθούσα να φάω με το ζόρι. Δεν μπορούσα να πιω νερό. 7, 8 ημέρα μου φέρνει η τάση για εμετό. Αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι πραγματικά δεν είμαι καλά, γιατί πραγματικά πονάει όλο το κορμί μου Προσπαθούσα να σταματήσω τον πυρετό με χάπια αντιπυρετικά για να μπορέσω να φάω. Το οποίο όταν κατάφερα να φάω το έβγαζα. Mm -hmm.